κλείσει πολλούς ανθρώπους απορία αυτό το, αυτή η φράση την οποία ακούμε να λέει ο Χριστός στον παραλυτικό. Ο παραλυτικός ο οποίος έρχεται με μία μόνη λαχτάρα, θέλει να περπατήσει. Τίποτε άλλο δεν τον απασχολεί. Και τα λόγια του Χριστού μοιάζουν λίγο παράξενα. Του λέει, μην ανησυχείς, αφαίονται εσύ οι αμαρτίες. Μα δεν με ενδιαφέρει, εγώ θέλω να περπατήσω. Τι θα πει αφαίονται εσύ, αμαρτίες σου. Αν έχω ή δεν έχω αμαρτίες αυτή τη στιγμή, είναι το τελευταίο πράγμα που με νοιάζει. Εγώ θέλω να περπατήσω. Είναι όντως παράξενα τα λόγια του Χριστού. Γιατί, διότι όλοι μας, όταν υποφέρουμε ειδικά, τείνουμε να προσιλώνουμε την προσοχή μας σε αυτό το οποίο πάσχουμε. Και μάλιστα δικαιολογούμε και τον εαυτό μας. Σχεδόν όλοι οι άνθρωποι όταν πάσχουν θα σας πούν ότι αδίκως πάσχουν. Έχετε δει ανθρώπους που να πάσχουν από βαριά πράγματα και να λένε δικαίως πάσχω. Σχεδόν ποτέ. Όλοι σας λένε ότι πάσχω και γιατί εγώ. Και τι νόημα έχει αυτό. Και εγώ μια χαρά άνθρωπος είμαι. Καταλάβατε. Του στρέφει την προσοχή λοιπόν σε κάτι που δεν το ξέρει. Του λέει κοίταξε να δεις, η αμαρτία σου είναι. Αυτό ο παράλυτος το έχει ξεχάσει. Έχει προσιλώσει τον εαυτό του, το ξαναλέω, στον πόνο που έχει. Όπως είναι σήμερα όλοι οι άνθρωποι σχεδόν. Αν μιλήσετε με έναν άνθρωπο σήμερα, δύο σημείς ιερείς, που μιλάμε με ανθρώπους, θα ακούσετε οι άνθρωποι, οι 9 στους 10, να σας λένε υποφέρω, πάσχω, έχω το τάδε πρόβλημα, το τάδε οικονομικό πρόβλημα, υγείας πρόβλημα, πρόβλημα σχέσεων, πρόβλημα οικογένειας και πάσχω και βασανίζομαι και γιατί να βασανίζομαι και το παιδί μου έπαθε εκείνο και η γυναίκα μου έπαθε το άλλο, εγώ έπαθα εκείνο, έπαθα το άλλο. Σπανίως θα βρείτε αν σας πει, κοιτάξτε, αυτό που έπαθα μου εξηγεί την ανοησία μου που είχα 30 χρόνια πριν. Αυτό που έπαθα με κάνει να καταλάβω πόσο ανόητος ήμουνα. Πόσα λάθη έκανα. Η γυναίκα μου μ' άφησε. Ναι, αλλά αυτό είναι το αποτέλεσμα 30 χρόνων ασυνανοησίας. Έρχεσαι και λες ότι μ' άφησε. Και βέβαια δικαιώνεις τον εαυτό σου ήδη. Ναι, αλλά το πρόβλημα είναι ότι έπρεπε να είσαι αφήσει πριν από 20 χρόνια και κάνει υπομονή. Ξέρετε πόσες φορές, ειδικά οι πνευματικοί, αναλαμβάνουν να εξηγήσουν πράγματα για τα οποία υπάρχουν τεράστιες αντιστάσεις. Αντιστέκεται ο άνθρωπος στη γνώση αυτή, γιατί προσβάλλει τον ναρκισισμό του, προσβάλλει τη φιλαυτία του αυτό. Δεν θέλει να αποδεχθεί ο άνθρωπος αυτό, το οποίο όμως είναι το πιο συχνό φαινόμενο. Ξέρετε πόσο σπάνια θα βρείτε ανθρώπους να πάσχουν άδικα. Μα υπάρχουν άνθρωποι που πάσχουν άδικα. Πάλι όμως αυτοί, όπως λέει ένας από τους πατέρες, εν άλλης πταίωμεν, εν άλλης κολαφιζόμεθα. Σε άλλα φταίμε και άλλα παθαίνουμε. Είναι πνευματικός νόμος αυτό. Εσύ έθαψε ζωντανό ένα συναδελφό σου με τη σκοφαντία. Και αύριο το παιδί σου δεν βρίσκει δουλειά. Εσύ βλέπεις την αδικία απλώς της κοινωνίας που ένα παιδί με προσόντα του δίνει δουλειά. Ο Θεός όμως βλέπει αυτό το οποίο εσύ έκανες προηγουμένως, ότι στέρισες την καριέρα σε έναν άνθρωπο, λέω τυχαία ένα παράδειγμα τώρα, και το έκανες αυτό για δικό σου όφελος και τελείως άδικα και δεν μετανόησες ποτέ γι' αυτό, αλλά χαίρεσαι κιόλας που το έκανες. Και ξαφνικά το παιδί σου μετά από 20 χρόνια δεν βρίσκει δουλειά. Η μεγάλη πνευματική σαν τον πατέρα Ιάκωβο που ήταν εδώ και τον πατέρα Πορφύριο ψάχανε και βρίσκαν αυτά τα πράγματα. Και είναι συγκλονιστικό πώς λειτουργούν αυτοί οι πνευματικοί νόμοι. Κάποτε είχα ένα φίλο όταν ήμουν νέος και ζούσα ακόμα ο πατήρ Παΐσιος και ο οποίος ήταν γιατρός
Και σε κάποια φάση της ζωής του τα πάντα πήγαιναν στραβά. Καταστρέφονταν τα μηχανήματα, φεύγαν οι ασθενείς, αρρώστηκε ο ίδιος βαριά, τα παιδιά του και τα δύο άρρωστα, η γυναίκα του και αυτή σχεδόν στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Και όλα αυτά τον έκαναν να επισκεφθεί τον πατέρα Παΐσιο. Λοιπόν, φοβερό, λέει αυτά τα πράγματα με κάνουν, λέει, γέροντα να θέλω να βάλω φωτιά σε δύο εκκλησίες, τρεις, όσες βρω μπροστά μου. Γιατί ο Θεός με αδικεί έτσι? Γιατί ο Θεός μου το κάνει αυτό? Και έλεγε, θα βάλω φωτιά σε εκκλησίες. Εγώ τον πήγα στον πατέρα Παΐσιο και το θυμάμαι έτσι. Και του λέει ο γέροντας, στη μάνα σου τι έκανες? Τι έκανες στη μάνα? Για θυμίσου, της λέει, 10 χρόνια πριν. Αυτό είναι, είχε διορατικό ο γέροντας βέβαια. Και απεκαλύφθη όλη τη μάνα του την είχε διαλύσει. Την είχε σχεδόν τρελάνει για περιουσιακούς λόγους. Έτσι. Και πέθανε η γυναίκα από τη στεναχώρια της. Καταλάβατε τι λέω? Και λέει ο γέροντας τώρα, κοίταξε να δεις, λέει, εκείνο συνδέεται με τούτο. Τούτο είναι για να καταλάβεις ποιος είσαι. Καταλάβατε? Που εκείνο το πράγμα το οποίο έκανες, εσύ αυτός έκανες εκείνο, χωρίς να καταλάβεις τίποτα, λέει. Δολοφόνησες τη μάνα σου, λέει, ουσιαστικά, με τον τρόπο σου. Ακούτε τι φοβερά πράγματα. Και δεν καταλάβαινε τίποτα. Αυτός έβλεπε μονάχα τη συμφορά και τα βάζει και με τον Θεό. Είμαστε τυφλοί οι άνθρωποι. Η διαφορά μας με τους Αγίους είναι ακριβώς αυτή. Καμία άλλη. Ξέρετε, ο Άγιος, πάρτε τώρα τον πατέρα Ιάκωβο, τον Άγιο Ιάκωβο. Έτσι, η μόνη διαφορά την οποία έχει με μένα ή με εσάς είναι ότι αυτός ξέρει ότι είναι υπεύθυνος. Ενώ εμείς δεν ξέρουμε και δεν θέλουμε να ξέρουμε. Και πάει το ζευγάρι μπροστά στο πνευματικό και αρχίζει. Ο καθένας τα ρίχνει τα πάντα στον άλλον. Καταλάβατε? Αν κάναν το αντίθετο θα λιόταν αμέσως το πρόβλημα. Θα λιόταν με μια τεράστια ευτυχία. Με έναν τρόπο αγαπητικό, ερωτικό. Πώς θα σας το πω, ευτυχία καθαρή. Δεν θέλουμε όμως, είναι ακριβώς το τραύμα του μηδενός. Είναι το μηδέν από το οποίο είμαστε φτιαγμένοι αυτό το πράγμα. Το μηδέν, την αμαρτία, να μην την καταλαβαίνετε με ηθικούς όρους, αλλά με οντολογικούς όρους. Έτσι. Είναι το είναι και ο θάνατος. Οι εντολές του Θεού είναι η ζωή, έτσι, και η παρακοή των εντολών, η αθέτηση των εντολών, η αγνόηση των εντολών, φέρνει θάνατο. Γιατί? Με σπρώχνει πίσω στο μηδέν από το οποίο προέρχομαι. Και δεν καταλαβαίνω τίποτα. Μπαίνει μέσα ο παραλογισμός στη ζωή μου. Καταλάβατε? Ανοίγω μια τρύπα και μπαίνει ο παραλογισμός και μου διαλύει τη ζωή. Καταλάβατε? Την τρύπα, έτσι, την ανοίγω εγώ. Όταν, τι λέει ο Χριστός, αγαπάτε αλλήλους. Εγώ λέω, μισείτε αλλήλους. Έτσι, τον ναρκισισμό μου, τον ανταγωνισμό, τον ευχαριστεί αυτό το πράγμα. Έχει όμως ανοίξει η θύρα του παραλόγου. Καταλάβατε, τη στιγμή που κάνω εγώ όλους εχθρούς μου, μου κάνουν και αυτοί εμένα εχθρό. Εγώ βλέπω μόνο το πρώτο. Στη συνέχεια απολαμβάνω το δεύτερο και δεν μ' αρέσει. Καταλάβατε τι λέω? Πόσες φορές τη στιγμή που αισθανόμαστε ότι πάσχουμε, καταλαβαίνουμε ότι εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε όταν έπρεπε συγχωρήσει. Παράδειγμα. Καταλάβατε? Βλέπετε, ο Θεός μας κρίνει όπως βλέπουμε εμείς τον εαυτό μας και όπως θέλουμε εμείς τα πράγματα. Αλλά παίρνεις όλο το σετ μαζί. Το σετ είναι όλο μαζί πάντοτε. Δεν συγχωρείς κανένα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, όλοι σου επιτίθενται. Το παίρνεις όλο το πακέτο. Καταλάβατε τι λέω? Συγχωρείς εσύ, σε αγαπούν όλοι. Αλλά εσύ εφίστασε τη βάσανο της συγγνώμης. Εσύ εφίστασε τη βάσανο, το σταυρό, το να βαστάσεις τη δυσκολία και τον παραλογισμό του άλλου. Και ξαφνικά σε αγαπούνε όλο το σετ μαζί. Όλο το πακέτο. Κάνεις το αντίθετο, όλο το πακέτο πάλι. Και εδώ είναι ακριβώς αυτό το πράγμα στο οποίο λέει ο Χριστός στον παραλυτικό. Έχεις ένα πακέτο, του λέει, όλο μαζί αυτή τη στιγμή. Εσύ βλέπεις μόνο το, είναι σαν να του λέει, το τελευταίο μέρος, το ότι πάσχεις. Τις αμαρτίες δεν τις βλέπεις.
Και βλέπετε ότι κανένας από αυτούς που είναι εκεί δεν το καταλαβαίνουν τι λέει ο Χριστός. Απλώς ασχολούνται με τα νομικά. Ποιος είναι αυτός που συγχωρεί αμαρτίες? Δεν καταλαβαίνουν τη διδασκαλία τη φοβερή που κάνει εκείνη τη στιγμή. Με αφορμή τον παραλυτικό σε πολλούς από εμάς. Καταλάβατε? Του λέει δηλαδή, αυτό που κοιτάζεις είναι η κορυφή ενός παγόβουνου. Το παγόβουνο είναι τα 7 όγδοα, τα οποία εσύ δεν τα βλέπεις. Και αυτά τα 7 όγδοα εγώ θα σε λυτρώσω και μετά θα έχεις δικαίωμα να λυτρωθείς και από το τελευταίο 8ο, έτσι δεν είναι? Διότι δεν θα έχει λόγο υπάρξεως. Οι πειρασμοί έχουν λόγο υπάρξεως όσο είμαστε τυφλοί και δεν βλέπουμε. Αλλάξει ο άνθρωπος στη μετανοήση, λένε οι πατέρες και το ζούμε όλοι, φεύγει ο πειρασμός. Φεύγει ο πειρασμός. Τελειώνει ο πειρασμός. Ό,τι πειρασμός και να είναι, οικονομικός, ασθένεια, σχέσεων, οτιδήποτε πείτε, ο πειρασμός τελειώνει όταν αρχίσω εγώ να συνειδητοποιώ και να βλέπω αυτά τα οποία θα έπρεπε ούτως ή άλλως να βλέπω. Αυτή είναι η δική μου δουλειά. Η δουλειά μου είναι να βλέπω αυτό που είμαι. Όχι να προβάλλω συνεχώς δικαιώματα για όλους, σε όλους και για όλα. Η σημερινή ζωή είναι άρρωστη. Το lifestyle σήμερα είναι άρρωστο. Και μαθαίνει στα παιδιά μας μια άρρωστη ζωή. Τους λέει απόσπαση. Πάρε αυτό που, έτσι δεν είναι, αυτό που σου αξίζει. Μα αυτό που αξίζει στον άλλον το έδωσες? Ακούτε τι λέω? Αυτό που αξίζει στον άλλον εσύ το έδωσες? Στη βιασύνη σου να πάρεις αυτό που πρέπει να πάρεις, διότι εσύ έχεις α, β, γ, δ, 10, 1000 προσόντα, έτσι, τυφλωμένος από αυτό, τραβάς όλους τους άλλους να σου δώσουν αυτό το οποίο νομίζεις ότι αξίζεις και τους κακοποιείς. Και ξαφνικά σε κακοποιούν και αυτοί σε κάποια φάση. Σήμερα είναι άρρωστος ο τρόπος και βλέπετε, βλέπω μερικούς δυστυχισμένους κατά καιρούς, στους οποίους τους κάνουμε αποδιοποιημένους τράγους, τους χτυπάμε όσο μπορούμε και φορτώνουμε όλο το κακό πάνω τους και νομίζουμε ότι αυτή είναι η κακή μόνο. Ακούτε? Ο τάδε είναι ο κακός που κάνει το τάδε πράγμα. Έτσι δεν είναι? Ο δίνε είναι ο κακός. Ο κακός είναι τούτος, αλλά και εσύ έχεις πολύ κακό μέσα σου. Το οποίο μπορεί να το βγάλεις με πιο ανώδυνους τρόπους έξω, αλλά είναι το ίδιο φωνικό, το ίδιο συμφορά. Καταλάβατε? Είναι πολλά που μπορούμε να πούμε στο σημείο αυτό, να προσέξουμε τους πνευματικούς νόμους. Αυτοί ισχύουν. Ο Θεός μας βλέπει ολόκληρους και να ξέρετε ότι το πακέτο είναι πάντοτε ολόκληρο. Θα το πάρεις ολόκληρο. Δεν μπορεί να έχεις λίγο από το ένα πακέτο και λίγο από το άλλο. Όπως μας λένε σήμερα στο ηλίθιο το lifestyle αυτό. Που έχει διαλύσει τον άνθρωπο και τον έχει κάνει ανόητο και αστείο. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι σοβαρός. Όπως κρίνετε θα κριθείτε, μας λέει ο Χριστός. Με το μέτρο που μετρεάτε εσείς θα μετρηθείτε και εσείς οι ίδιοι. Λόγια του Χριστού είναι αυτά. Επομένως, έτσι όπως θέλετε εσείς να στέκεστε απέναντι στους άλλους, εσείς θα σταθώ κι εγώ απέναντί σας. Δεν είναι πολύ απλό. Και έτσι έχει ο καθένας την ελευθερία και την ευθύνη του εαυτού του. Αλλιώς δεν θα ήμασταν ελεύθεροι. Θα πιστεύαμε κι εμείς σαν τους μουσουλμάνους στο κισμέτ. Έτσι. Μοίρα κακή. Η κακιά η ώρα που λένε. Ποια κακιά ώρα? Την κακιά ώρα την προετοιμάζεις 30 χρόνια και 40. Καταλάβατε? Λοιπόν, να μην πούμε περισσότερα. Να θυμάστε ακριβώς όλο αυτό το πράγμα. Το σετ. Αμαρτία, συμφορά. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Για να σταματήσει η συμφορά, πρέπει να σταματήσει αυτό που έχει προηγηθεί και να αλλάξει.